αποτελεί πρωτοφανή πρόκληση από πλευράς του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας η αναφορά του στον Πρωθυπουργό ότι ο Αλέξης Τσίπρας προδίδει τη γενιά του. Τη γενιά του Τσίπρα και όλο τον ελληνικό λαό τον πρόδωσαν το κόμμα του κυρίου Μπακογιάννη, η Νέα Δημοκρατία και γενικότερα οι πολιτικές οικογένειες, οι πολιτικές απόψεις, οι πολιτικές πρακτικές των οποίων συνεχιστής με ηγετικό ρόλο αγωνιά να είναι ο ίδιος. Αυτή του η αγωνία, η οποία είναι φαναρή το τελευταίο καιρό, μας αφήνει αδιάφορους. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς αυτή την ώρα είναι η ανάπτυξη της περιφέρειας, για την οποία τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και αρκετά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου θα βρίσκονται αυτές τις ημέρες στη Στερεά Ελλάδα. Και έρχομαι λοιπόν στο πρόγραμμα που ουσιαστικά τις δύο μέρες, θα έλεγα ένα πλήρες πρόγραμμα από πλευράς συμμετοχής υπουργών, στελεχών της κυβέρνησης, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού, θα εξελιχθεί ως εξής. Την πρώτη μέρα θα υπάρξουν δύο συνεδρίες πάνω στα ζητήματα, η μία που, αυτά που έχουν σχέση με την επιχειρηματικότητα, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και την ανάπτυξη της Υπαίθρου, όπου βασικά τα δύο Υπουργεία Ανάπτυξης και Αγροτικής Πολιτικής θα καταθέσουν τις απόψεις τους σε αυτό που είναι το βασικό ζητούμενο, την παραγωγική ανασυγκρότηση της περιφέρειας. Παράλληλα, την ίδια ώρα, δηλαδή το απόγευμα, σε άλλη αίθουσα θα υπάρχει μία άλλη συνεδρία με θέμα την περιβαλλοντική πολιτική και τους ενεργειακούς πόρους, στην οποία θα πρωτοστατήσει το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Η επόμενη μέρα θα είναι η μέρα όπου όσοι υπουργοί δεν θα απασχοληθούν με τις συζητήσεις θα έχουν συνεχείς επαφές με φορείς, με εκπροσώπους γενικότερα του παραγωγικού κόσμου της περιφέρειας και ιδιαίτερα της Φθιώτιδας, ενώ στις 11 περίπου το μεσημέρι, 11.30, θα ξεκινήσουν άλλες δύο παράλληλες συνεδρίες. Η μία θα έχει σχέση με την αγορά εργασίας, την κοινωνική οικονομία και την προνοιακή πολιτική, με βασικό εκφραστή αυτών το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και άλλη μία συνεδρία όπου θα υπάρξουν τοποθετήσεις πάνω στα θέματα υποδομών, τουριστικής ανάπτυξης και δημόσιων πόρων με πρωταγωνιστές τους δύο υπουργούς υποδομών και τουρισμού. Μετά από ένα ολιγόρο διάλειμμα το μεσημέρι θα συγκεντρωθούμε όλοι στην αίθουσα του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, όπου το απόγευμα περίπου 6.30-8 θα υπάρξει μία ομιλία από πλευράς του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, του κυρίου Μπακογιάννη, και θα κλείσει βεβαίως η συνεδρία μας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αυτά όσον αφορά το πρόγραμμα που έτσι έχουμε μπροστά μας. Οι αίθουσες που θα γίνουν οι διαδικασίες είναι όλες οι επιμέρους συνεδρίες θα γίνουν στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαμιαίων. Η κεντρική η ομιλία του Προέδρου, του Πρωθυπουργού, θα γίνει στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο. Αυτά όσον αφορά τις διαδικασίες. Όσον αφορά την ουσία, επειδή υπήρξαν και από πλευράς της Περιφέρειας και από πλευράς της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων σχετικές επιστολές τόσο προς τον Πρωθυπουργό όσο και προς τους αρμόδιους υπουργούς, να είστε σίγουροι ότι σε όλα αυτά τα θέματα που ετέθησαν θα υπάρξουν απαντήσεις και στις επιμέρους συνεδρίες από τους καθήλυν αρμόδιους υπουργούς, και βεβαίως από εκεί και πέρα είναι και θέμα του ίδιου του Πρωθυπουργού με βάση την αξιολόγηση που θα γίνει μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις, όπου λίγο πριν την έναρξη της κεντρικής ομιλίας του Προέδρου θα έχουμε όλοι οι συμμετέχοντες υπουργοί και όλες οι
προτάσεις που έχουν κατατηθεί, θα γίνει μια αξιολόγηση, αφού όπως αντιλαμβάνεστε ήδη έχουμε ετοιμαστεί από τη δική μας πλευρά, που θα αποτελέσουν μέρος της τοποθέτησης του Πρωθυπουργού μας.